Η καταναλωτική φρενίτιδα του κόσμου που σπέβδει το τελευταίο χρονικό διάστημα να αγοράζει αδικαιολόγητα, τρομοκρατημένος από την έξαρση του κοροναϊού, ιατρικές χειρουργικές μάσκες και αντισηπτικά στα φαρμακεία, έχει οδηγήσει σε έλλειψη αυτών των προϊόντων στα ράφια των φαρμακείων. Και όλο το μήνα που περάσαμε, τον προηγούμενο του Φεβρουάριου, λίγο πολύ είχαμε τα φαινόμενα αυτά. Δηλαδή, μάσκες, αντισηπτικά, κάποιο πανικό. Τώρα πλέον έχουμε κρούσματα, υπάρχει το γεγονός, έχει πλησιάσει. Το ίδιο μήκος κύματος είμαστε, δηλαδή αντισηπτικά δεν έχουμε, μάσκες δεν έχουμε, σιγά σιγά αρχίζουν και εξαφανίζονται και τα αντιϊκά φάρμακα, γιατί πολλοί σκέφτονται να τα έχουν στο σπίτι σαν πρόβλεψη, ας πούμε, σε περίπτωση που κολλήσουν κορονοϊό ή κάποιο άλλο τύπου ιό. Πολλοί από τους πολίτες, παρότι υπάρχουν αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή μας, δεν δείχνουν να φοβούνται. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι συνεχίζουν κανονικά την καθημερινότητά τους, έχοντας όμως δίπλα τους πάντα μάσκες ή αντισηπτικά μαντιλάκια. Οι φαρμακοποιοί αναφέρουν πως η μάσκα είναι ένα δευτερεύον μέσο προστασίας και καλό είναι να μην τις αγοράζουν αλόγιστα όσοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, καθώς τις στερούν από ανθρώπους που τις έχουν πραγματικά ανάγκη. Εφόσον έχουμε ένα άτομο στο σπίτι υψηλού κινδύνου ή ηλικιωμένο ή άτομο που πάσχει από κάτι, είναι καλό όταν μπαίνουμε στο σπίτι να φοράμε μία μάσκα. Ή εμείς ή αυτός. Εγώ θα πρότεινα να τη φορέσω εγώ τη μάσκα. Δηλαδή μπαίνω στο περιβάλλον του. Και αυτό γιατί θα πρέπει τουλάχιστον τους κανόνες, αντισηπτικό στα χέρια, τη μάσκα στο πρόσωπο, αερισμό του δωματίου, ξέρω εγώ, κάποιες βιταμίνες τόνωσης ανοσοποιητικού. Δηλαδή 4-5 πραγματάκια πρέπει να τα τηρούμε καθημερινά αυτές τις μέρες. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη των πολιτών μετά και τα κρούσματα κορονοϊού στην Πάτρα. Όσο μπορούμε, αλλά τι μέτρα, αφού πιάνουμε τα λεφτά, πιάνουμε στα χέρια μας που τα παίρνει ο ένας ο άλλος, ο άλλος ό,τι μέτρα να λάβουμε, πρέπει να τα λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Τι να κάνουμε. Φοβάστε εσείς, σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση? Βεβαίως φοβόμαστε, βεβαίως. Και δεν κάθομαι μέσα, αλλά κυκλοφορώ κανονικά όπως κυκλοφόρησα και πριν. Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα σοβαρό από αυτά που λένε. Νομίζω ότι είναι μια απλή γρήπη, η οποία θα περάσει και αυτή όπως πέρασαν και τόσες άλλες. Λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία μας λένε οι επιστήμονες, από εκεί πέρα δεν κάνουμε τίποτε άλλο, κάνουμε αυτό που πρέπει σύμφωνα με αυτά που μας λένε. Άμα δω κάποιον ο οποίος ήρθε από την Ιταλία, θα φυλακτώ. Εγώ δεν φοβάμαι ιδιαίτερα, να είμαι ειλικρινής. Έχετε αναστήσει ωστόσο μάσκες, αντισηπτικά, ό,τι αντισηπτικά, χρειάζεται? Αντισηπτικά ναι, μάσκες όχι. Πλήσιμο χεριών καλό. Αν ακολουθούμε όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και δεν θα σταματήσει και η ζωή. Πρέπει οπωσδήποτε να κυκλοφορήσουμε, να δουλέψουμε. Έχουμε κρούσματα, θέλει προφύλαξη. Απλά. Απλά πράγματα, πλήσιμο τα χεράκια μας, επαφή με τον κόσμο. Το χαιρετούρα γίνεται τώρα έτσι. Όχι χαιρετούρες. Και όχι πανικός και μέσα στο σπίτι. Τίποτα περισσότερο δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Έχετε λάβει τα απαραίτητα μέτρα, μάσκες, αντισηπτικά? Είχα προβλέψει, έχω πάρει 5 μάσκες. Αυτό δεν λέει κάτι όμως. 5 μάσκες, τι θα γίνει? Να και εδώ τώρα ρώτησα για μάσκες, δεν υπάρχει τίποτα. Τον πολύ συνωστισμό τον αποφεύγουμε. Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι τα πράγματα, κάτι πρέπει να γίνει.